Η Λουκία 36 ετών είναι στη γραμμή μας. Για να ακούσουμε τι απασχολεί τη Λουκία. Γεια σου, Λουκία μου. Γεια σου, Κατερίνα. Καλημέρα σε όλους. Γεια σου. Καλό μεσημέρι. Θέλω τη συμβουλή σας για να αντιμετωπίσω μια κατάσταση. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ, Κατερίνα, ήμουν παντρεμένη από τα 26, 10 χρόνια δηλαδή. Έχω και ένα παιδάκι, ένα κοριτσάκι 8 χρονών. Όμως δυστυχώς μία να μην τη χαρακτηρίσω, μπήκε μέσα στο γάμο μου και κατάφερε πριν από περίπου ένα χρόνο να μας χωρίσει. Άλλα στο γάμο, μάλιστα. Αυτή είναι μία παρτσακλή, 27 χρονών, ξελόγιασε τον άντρα μου στη δουλειά και εκείνος έφυγε από το σπίτι. Ακόμα οι διαδικασίες του διαζυγίου δεν έχουν ολοκληρωθεί, γιατί εγώ δεν εγκαταλείπω τις ελπίδες μου. Του έχω πει μάλιστα ότι θα το συγχωρήσω. Ότι έκανε ένα λάθος δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταστρέψει το γάμο και την οικογένειά του. Αλλά αυτή δεν τον αφήνει. Τον έχει μαντρώσει. Και ακόμα και το παιδί μας το βλέπει με δυσκολία. Να φανταστείτε το Πάσχα, την Κυριακή. Δεν ήρθε ποτέ από εδώ. Είχε πει ότι θα ερχόταν. Αυτή δεν τον άφησε. Εγώ έβαλα λοιπόν το παιδί να πάρει τηλέφωνο και του είπε ότι δεν νιώθει καλά και ότι έχει λίγο πυρετό. Όχι κάτι σημαντικό. Είπα δηλαδή στο παιδί, έλα να κάνουμε τον μπαμπά να καταλάβει ότι δεν πρέπει να μας αφήνει μόνες μας τέτοιες μέρες. Τη δεύτερη φορά που ξαναπήρε το παιδί, επειδή την πρώτη εκείνος της είπε πάρε μια ασπιρίνη και θα σου περάσει, το σήκωσε εκείνη το τηλέφωνο και είπε πες τη μαμά σου να μην σε βάζει να παίρνεις τηλέφωνο τον μπαμπά, γιατί τώρα κοιμάται. Εγώ έγινε λοιπόν έξαλλη. Αυτός πήρε τηλέφωνο τη Δευτέρα του Πάσχα και αντί να με ρωτήσει τι κάνει το παιδί, μου είπε ότι είμαι απαράδεκτη και ότι δεν είναι σωστό να βάζω το παιδί να τον ενοχλεί. Κατερίνα, επειδή εγώ είμαι σίγουρη ότι για να τον τυλίξει θα μείνει έγκυος, για να ξεχάσει ακόμα και το παιδί που έχει μαζί μου, θέλω να της κάνω κάτι. Θέλω να αποδείξω πόσο κακιά είναι. Σκέφτομαι λοιπόν να ζητήσει το παιδί από τον μπαμπά του να πάει να μείνει λίγο μαζί του. Γιατί της έχει λείψει. Και επειδή το παιδί ήδη έχει γνώμη, ξέρει τι κουμάς είναι αυτή, θα της βγάλει το λάδι. Θα κάνει οτιδήποτε της πω εγώ και κάθε μέρα θα της πάει τα νεύρα. Μέχρι εκείνη να αναγκαστεί και να βγάλει τον κακό της σε αυτό, θα γίνει στρίγκλα, που είναι δηλαδή, αλλά θα το δείξει κιόλας. Έτσι και εκείνος θα έχει να διαλέξει ανάμεσα στην κόρη του και στη στρίγκλα. Αυτό λέω να κάνω, γιατί το παιδί είναι πάνω απ' όλα και έχει ανάγκη το μπαμπά του. Ωχ, ρε φίλε. Εγώ δεν συμφωνώ. Κυρία Μάρα μου, διορθώστε με αν έχω άδικο, γιατί σε όλη αυτή την ιστορία νιώθω ότι φταίει πάρα πολύ ο άντρας της. Εννοείται. Τι άντρας είναι αυτός? Λέει, τον έχει μαντρωμένο, λέει. Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Κυρία Μάρα. Τι λες, μωρέ, μαντρωμένο. Αν ήθελε να φύγει, δεν θα έφεγε με δουλεύεις τώρα. Δεν νοιάζει το παιδί του, βέβαια. Είναι κανένα. Ρε Γρηγόρη, ξέρεις ότι εμείς οι γυναίκες, αν θέλουμε κάτι να πετύχουμε, θα το καταφέρουμε. Όχι, όχι. Και ο άντρας σου, μην τον μπλέκεις. Παιδιά, να καψουρεύει και πολλοί δεν έχουν. Δεν χαλάνε τα σπίτια του όμως. Και εγώ ξέρω που έχουν καψουρευτεί. Δεν έχουν χαλάσει τα σπίτια του όμως. Δεν παραμερίζουν τα παιδιά του. Δεν παραμερίζουν τα παιδιά του, παιδιά. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Κυρία Μάρα, δεν γνωρίζουμε πώς ήταν αυτός ο γάμος και τι ποιότητα είχε σε αυτά τα 10 χρόνια που υπήρξε. Μπορεί η κυρία Λουκία που μας μιλάει εδώ να ήταν στρίγλα παντού. Μπορεί ο σύζυγος αυτός να είχε προβλήματα, ναι, και κάποια στιγμή βρήκε την πόρτα ανοιχτή και σηκώθηκε και έφυγε. Αλλά δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το σύζυγο αν έπραξε καλά ή όχι. Το σίγουρο είναι ότι η κυρία Λουκία πάει να βάλει το παιδί να αυτό παίζει ρόλους. Σωστά. Κατασκόπου, Βαγικό. Προδότη, το οποίο είναι ένα παιδάκι 8 ετών. Και είναι αντιφατικό αυτό που πάει να κάνει με αυτά που λέει η κυρία Μάρα μου. Γιατί στην αρχή μας είπε ότι το παιδί είναι πάνω απ' όλα. Πώς το παιδί είναι πάνω απ' όλα ενώ πάει να εκμεταλλευτεί το παιδί αυτή τη στιγμή? Μπορώ να διακόψω να πω κάτι? Ναι, ναι. Καταρχάς, κυρία Μάρα μου, όσον αφορά το γάμο μου τόσα χρόνια, ο γάμος μου ήταν ο ιδανικός. Δεν είχαμε προβλήματα, δεν είχαμε γκρίνιες, δεν είχαμε τέτοια θέματα. Το ότι εγώ έχω μπει στη διαδικασία. Ξέρετε, κυρία, δεν υπάρχει ιδανικός γάμος που κάποια στιγμή ο σύζυγος να ανοίγει την πόρτα και να φεύγει. Τουλάχιστον και να μπορεί δικά να φορέσει μάθη, ένα μου, τρίτο Μάρα, πρόσωπο, έστω και αυτή η παρτσακλή. Ιδανικός είναι στο μυαλό σου, κοριτσάκι μου. Ωραία, έστω ότι είναι ιδανικός και στο μυαλό μου. Έστω αυτό. Εγώ ό,τι κάνω, θέλω να το κάνω για να μην σταματήσει αυτός να βλέπει το παιδί.
Αυτό με ενδιαφέρει. Δεν νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος θα σταματήσει να βλέπει το παιδί του. Μάρα, δεν ξέρω αν κατάλαβες τι είπε. Δεν έχει δώσει τέτοια δείγματα. Δεν βάζει μπροστά το διαζύγιο και δείχνει εμπόδια γιατί θέλει να γυρίσει. Δεν είναι θέμα το παιδί τώρα. Να το παιδί ακούσουμε και τη Μαρία. 32 είναι η Μαρία μόνο. 32 ετών. Έλα Μαρία μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λίγο πιο δυνατά μίλα. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Μαρία μου, σ' ακούμε. Λοιπόν, ήθελα να πω στην κυρία Λουκία, είμαι 32 χρονών, ότι μπορεί να έχει περάσει δύσκολα με αυτό το θέμα με τον άντρα της, αλλά το ότι πάει να χειριστεί το παιδί της είναι πάρα πολύ άσχημο. Δεν πρέπει να βάλει το παιδί στη μέση για να το κάνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να ζήσει με τον άντρα της, γιατί έτσι θα κάνει κακό στο παιδί και ο άντρας της στο τέλος θα τη μισήσει. Δεν θα συμφωνήσω, Μαρία μου, με αυτό, γιατί ο άντρας μου δεν καταλαβαίνει και βλέπω ότι απομακρύνεται από το παιδί και δεν φταίει εκείνος. Φταίει αυτή που τον επηρεάζει. Και όσο να το κάνετε αυτό, θα απομακρυνθεί ακόμα περισσότερο από το παιδί σας. Και θα είστε αιτία εσείς. Σωστό. Μα, Γρηγόρη, τι σωστό. Αυτός μέρα με την δεν ήθελε να το δει το Πάσχα, που τον περίμενε το παιδί πώς και πώς. Είναι χαμένο το παιχνίδι, αν δεν κάνω κάτι. Άμα θέλει να το δει το παιδί σας, θα το δει. Τον πιέζεις και τον τρελαίνεις ακόμα και τώρα. Και αυτή η αντίδραση βγαίνει στο παιδί. Ρε Γρηγόρη, πώς γίνεται να πιέζεις έναν άνθρωπο να δει το παιδί του? Δεν είναι θέμα υποχρέωσης που πρέπει να το δει, είναι το παιδί του. Συμφωνώ, αλλά όσο νιώθει ο συγκεκριμένος άνθρωπος ότι εσύ βάζεις πολιορκητικό κρυό το παιδί, τόσο θα απομακρύνεται. Άστονα, θα του περάσει, θα ερεμήσει, θα σου έρθει. Δεν θέλω να έρθει σε μένα. Στο παιδί θέλω να έρθει. Αν θέλει να έρθει σε μένα, είναι άλλο θέμα. Όχι, Βρελουκία μου, μη λες ψέματα. Σε σένα θέλεις να έρθει. Το είπες από την πρώτη στιγμή. Ναι. Στην αρχή της ιστορίας σου. Αυτό έχεις πει. Επίσης, αν έρθει σε μένα, δεν θα με χαλάσει. Φυσικά και δεν θα με χαλάσει. Αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα, το παιδί. Έχει φράση ότι εγώ θα τον συγχωρέσω. Έτσι. Ναι, αν θέλει να γυρίσει, δεν θα τον συγχωρέσω. Γιατί δεν πείθομαι έχεις αυτό. Αλλά όχι έτσι τώρα. Εάν γυρίσει πίσω σε σένα, δικό μου συνέστημα, εγώ είμαι υπεύθυνη γι' αυτό, θα του τσακίσει τα βάρδουλα. Θα φτύσει και το γάλα της μάνας. Το πιστεύω και για εγώ να ακούσουμε και την κυρία Άννα. Και θα τον... Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρία. Η κυρία Άννα είναι 58 ετών. Να πει τη γνώμη της στη Λουκία. Γεια σας, κυρία Άννα μου. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά εξ εσάς. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ. Θέλω να πω κάτι στη Λουκία. Ότι μου θύμισε τον εαυτό μου πριν 18 χρόνια. Ακριβώς. Ακριβώς. Ήμουν και εγώ παντρεμένη με δύο παιδιά. Μετά από 18 χρόνια χρόνων γάμου, ευτυχισμένο εγώ πίστευα, αλλά δυστυχώς δεν ήταν έτσι. Κάποια στιγμή και εμένα έφυγε ο σύζυγός μου, σπιτώθηκε με μια άλλη κυρία. Από τότε τα παιδιά του λες και δεν υπάρχουν στη ζωή, εδώ και 18 χρόνια. 20. 18 μάλλον, ναι. Λοιπόν, παντρεύτηκε η κόρη μας, έκανε παιδιά, παντρεύτηκε ο γιος μας. Δεν ξέρει ούτε καν τα εγγόνια του αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό. Πώς γίνεται? Δεν είναι δυνατόν. Αν δεν θέλει ο άντρας σας, δεν φταίει η κοπέλα αυτή, οποιαδήποτε. Αυτό φταίει. Δεν μπορεί κάθε μία να τον βάζει, να μην πω πού, και να μην δίνει σημασία για τα παιδιά που έκανε. Και εγώ έφτιαξα τη ζωή. Υπάρχουν πολλοί άντρες έτσι. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτή είναι αλήθεια, μα το ζω. Ναι, και ναι. Λέω μερικές φορές και όσοι τον ξέρανε, είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να φέρθηκε έτσι στα παιδιά του? Γιατί τα παιδιά του τα είχε και εγώ δεν ξέρω τι. Και όμως, ναι. Και όμως φέρθηκε. Υπάρχουν άντρες που ρίχνουν μαύρη πέτρα, γυρίζουν μαύρη την πλάτη πέτρα, και λέτε, δεν ενδιαφέρονται. Δεν ενδιαφέρονταν, ζουν αν πέθαναν. Δεν τους νοιάζει καθόλου. Έκανε παιδιά με τη γυναίκα αυτή που ήταν μαζί? Ναι, έκανε. Βεβαίως έκανε. Ένα παιδί. Και δεν ξέρουν τα παιδιά μας. Δεν μπορώ να το πιστέψω εγώ αυτό. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ότι έχουν αδελφό. Έκλεισε γραμμή. Όχι, όχι, σα ακούω εγώ. Όχι, κανονικά. Όχι, στην κυρία Μάρα θα το φτιάξουμε. Δεν μπορούν τώρα, τα παιδιά σα. Να την κυρία Μάρα ξανά. Ότι έχει συμπεριφερθεί έτσι. Τα παιδιά σας προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν, γιατί μεγάλωσαν πια. Η κόρη μου, ναι, όταν ήταν αρμονιαστή και τον πήραμε τηλέφωνο και του στείλαμε και μιλήσαμε και έτσι, μπαμπά, εγώ θέλω να έρθεις και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Ναι, θα έρθω, θα κάνω, θα δείξω. Τελικά δεν έρθε ποτέ. Ποτέ. Απίστευτο. Αν αναρωτήσω κάτι εγώ, είμαι η Λουκία, καλημέρα. Δεν το χωράει το μυαλό μας τώρα αυτό που να ακούμε. Να ρωτήσει η Λουκία αυτό που θέλει την Άννα. Έλα, Λουκία μου. Ναι. Αν εσύ προσπάθησες να τον προσεγγίσεις ή να του πεις ότι πρέπει να προσπαθήσεις να έχει καλή σχέση με τα παιδιά. Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Και ειδικά εγώ μένω αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, μένω στην επαρχία, δεν μένω στην Αθήνα όπως έμενα τότε.
Γιατί και εγώ έφτιαξα τη ζωή μου και εγώ προχώρησα, όπως και εκείνος. Βέβαια, εγώ δεν έκανα άλλα παιδιά, αλλά στις αρχές ναι, γιατί ήμουν τρελά ερωτευμένη μαζί του. Το καταλαβαίνετε. Δεν θέλω να πω το όνομά του. Παραδείγματος χάρη έλεγα Θανάσης και έβγαινε άλλος ένας Θανάσης από το στόμα μου. Ήμουν ερωτευμένη, αγαπούσα πιο πολύ τον άντρα μου από τα παιδιά μου, τόσο πολύ. Oh. Όμως εξαφανίστηκε. Και εκείνος είχαμε, θέλω να πιστεύω, μια υγιή σχέση. Ναι, όμως που δεν είχαμε. Κάτι ήταν από κάτω. Για κάποιο λόγο όμως. Μην τον παρακαλάς, κορίτσι μου. Αν δεν το νιώθεις, δεν θα το κάνει. Δεν πάει πάντα έτσι. Όχι, για κάποιο λόγο δεν εννοώ που απαραίτητα είναι υπεύθυνη η κυρία Άννα. Δεν πάει πάντα έτσι. Δεν κάποιο πάει. Λόγο, παιδιά. Λοιπόν, κυρία Λουκία, η κυρία Άννα μου συγκλονιστική ιστορία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Και νομίζω ότι ίσως κατάλαβαν πολλά. Δεν ξέρω, κατάλαβα αρκετά η Λουκία. Βέβαια και κατάλαβα μετά από αυτό. Ποια κυρία είπες ότι έχουμε? Ναι, η κυρία Νατάσα, 50 ετών. Κυρία Νατάσα μου, γεια σας. Τι κάνετε? Μια χαρά. Σας ακούμε, κυρία Νατάσα μου. Λοιπόν, θα ήθελα να πω στη Λουκία να αφήσει τον πρώην άντρα της με την ερωμένη του, που προφανώς είναι και αυτή που το αξίζει, να κάτσει με το παιδάκι της, να βρει ένα σύντροφο, να φτιάξει τη ζωή της. Και αν αυτός κάποια στιγμή καταλάβει το λάθος που έχει κάνει, να βρει και το κορίτσι και να μιλήσει με την κόρη του. Κυρία Νατάσα, έχετε πολύ δίκιο σε ένα βαθμό όμως. Όλα αυτά δεν ανέβουν ότι αυτός είναι πατέρας του παιδιού. Δηλαδή, είναι να βρει ένα σύντροφο, αλλά αυτός πρέπει να έχει επικοινωνία με το παιδί του και σωστή επικοινωνία. Θα το καταλάβει. Θα περάσει λίγος καιρός και θα καταλάβει. Όλοι έτσι. Το παιδί είναι μόνο έτσι. Δεν γίνονται όλοι έτσι, κυρία Νατάσα μου. Η κυρία Άννα τώρα πριν, στο προηγούμενο, στην προηγούμενη γραμμή, είπε ότι αυτός εξαφανίστηκε ούτε στον αεροδρόμιο τη κόρη του. Ούτως ή άλλως με το να χρησιμοποιείτε το παιδί δεν θα καταφέρετε κάτι. Αυτό είναι το χρησιμοποιώ το παιδί. Αυτός εξαφανίζεται μέρα με τη μέρα με το να μην το χρησιμοποιώ το παιδί. Να κάνω μια ερώτηση. Έχει μια στοιχειώδη επικοινωνία. Έχουμε τώρα και την κυρία Μάρα ξανά μαζί μας. Απλά να ρωτήσω κάτι. Μήπως τους γονείς του τους έχεις προσεγγίσει να μιλήσει, γιατί ξέρεις, καμιά φορά οι γονείς του, οι οποίοι θα αγαπάνε τον γονάκι του, ναι, οι παππούδες, παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτές τις σχέσεις. Κατερίνα, οι γονείς του με λατρεύουν και τους λατρεύω. Έχουμε υπέροχη σχέση. Τι σου λένε? Και στεναχωρείται πάρα πολύ για την απόφαση που έχει πάρει. Και θεωρούν και οι ίδιοι ότι η γυναίκα με την οποία έχει μπλέξει τώρα είναι το μέλλον της έντες. Ναι, αλλά τι του λένε, δεν μιλάνε στο παιδί τους ότι έχεις ένα παιδί από πίσω, πρέπει κάτι να κάνεις? Ναι, τους αποφεύγει. Κυρία Μάρα μου. Λουκία, πάντα για σένα ο κάποιος πρέπει να φταίει, εκτός από τον εαυτό σου. Και έρχομαι στην κομμενίτσα, το παρτσακλό όπως τη λες. Όχι, η οποία παιδί, τώρα, υποτίθεται ότι μπήκε μέσα και σου άρπαξε τον άντρα. Αυτή κάνει κινήσεις ακριβώς προκειμένου να σώσει την καινούργια τη σχέση, όπως την νιώθει αυτή. Και θα κάνει τα πάντα, θα βγάλει νύχια, θα βγάλει δόντια, θα βγάλει οτιδήποτε, προκειμένου να σε απομακρύνει. Και αν φοβάσει ότι θα μείνει έγκυος, θα μείνει, Λουκία. Γιατί θέλει να σώσει αυτή την καινούργια σχέση. Μάλιστα. Να ακούσουμε και την κυρία Μαριάννα, 37 ετών η Μαριάννα. Γεια σου, Μαριάννα μου. Γεια σας και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Θες να δώσεις κάποια συμβουλή στη Λουκία? Ναι, επειδή έχω περάσει και εγώ από μια τέτοια κατάσταση. Είναι για μένα ο πατέρας, οι γονείς μου χώρισαν τα 7 μου χρόνια και για αρκετά χρόνια έριχνα την ευθύνη στην καινούργια του σύζυγο. Μόνο η γυναίκα δεν θέλει. Όταν ένας άντρας είναι ανεύθυνος με τα παιδιά του, δεν υπάρχει περίπτωση να τον επηρεάσει η γυναίκα του ή αν ενδιαφέρεται. Απ' την άλλη, εμένα ο σύζυγός μου είναι από προηγούμενο γάμο, έχει 2 παιδιά και ξέρω ότι οποιαδήποτε στιγμή αν του πω να απομακρυνθεί από τα παιδιά του, εμένα θα διώξει. Και αυτό είναι το σωστό, που δεν υπάρχει περίπτωση να το έκανα ποτέ αυτό το πράγμα. Τα παιδιά αυτά όταν τα γνώρισα ήταν 8 και 10 χρονών και η μαμά τους έκανε αυτό που θες να κάνεις τώρα και στο παιδί σου. Τα παιδιά έχουν εναντιωθεί απέναντί της, μεγαλώνοντας. Ναι, αλλά εσείς γιατί δεν τον αποτρέψατε ποτέ από το να μιλήσει με τα παιδιά του? Όχι, δεν τον απέτρεψα ποτέ. Αλλά έχει διαφορά μαμά αυτό, κυρία Μαριάννα. Προσπαθούσε να τα εναντιώσει μαζί μου, λέγοντάς διάφορα. Εγώ δεν αντιδρούσα σε όλα αυτά που μου κάναν τα παιδιά. Γιατί καταλάβαινα από πού βγαίνει όλη αυτή η ανταγωνιστικότητα που είχαν. Και τα παιδιά σιγά σιγά ήρθαν κοντά μου και έχουν απομακρυνθεί από τη μητέρα τους. Λουκία, δεν κατάλαβες κάτι πολύ σημαντικό που είπε. Είπε,
Αν τολμούσα εγώ να του πω να απομακρυνθεί από τα παιδιά του, θα έδιωχνε εμένα. Αν δεν το καταλαβαίνεις αυτό, λυπάμαι. Μα το καταλαβαίνω. Άρα... το καταλαβαίνω. Ο πατέρας φταίει για όλα, δεν φταίει η γυναίκα. Πολύ ωραία η παρατήρησή σας και σε ευχαριστούμε πολύ που καλέσατε, κυρία Μαριάννα. Λοιπόν, κυρία Μάρα μου, μια συμβουλή στη Λουκία για να την κλείσουμε. Λουκία, ναι. Λουκία, δεν θα στείλεις την κόρη σου να μείνει μαζί τους. Η κόρη σου δεν είναι τσαντάκι. Mm-hmm. Και δεν γεννήθηκε για να εξυπηρετεί τους δικούς σου σκοπούς. Έχεις πάρει αυτό που σου αντιστοιχούσε. Ο άντρας σου έφυγε από το σπίτι, προτιμάει να είναι με μια άλλη γυναίκα. Ίσως φταίει και αυτό σε διάφορα, ίσως είναι ζαβός ο χαρακτήρας. Ίσως η αυτή η καλή του η γονείς τον μεγάλωσαν έτσι και αυτός σήκωσε μπαϊράκι. Αλλά το σίγουρο είναι από ό,τι το βλέπω ότι δεν θέλει να είναι μαζί σου και σε αυτό το γάμο. Θέλει να είναι με το παρτσακλό. Δεν θα χρησιμοποιήσεις το παιδί, θα αφήσεις, ξέρεις τι έλεγε η Κατίνα, βρε. Η Κατίνα έλεγε ότι αν θέλετε να τιμωρήσετε τον άντρα σας, να τον στείλετε να πάει να μείνει με την ερωμένη για ένα διάστημα. Μάλιστα. Και μετά μπορεί να γυρίσει από μόνος του με κατουρημένη την ποδιά. Δεν το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, περίμενε, μη χρησιμοποιείς το παιδί και κοίτα να γίνεις εκείνο το κορίτσι που αυτός κάποτε ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε. Α, γιατί πολύ το ωραία συμβουλή. Αυτό. Πολύ ωραία συμβουλή. Λουκία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Μάρα μου, ευχαριστούμε και κρατάω το τελευταίο. Πολύ μου άρεσε αυτό που είπατε.